Είμαι του σας που είμαι. Υπογρυσία, η μπαντέρμη και το fake δεν τα μπορώ. Όχι. Το πολύ fake, η ψευχιά η πολύ, φαίνεται φίλε. Θέλω να σου πω κάτι για τη Στέλλα, οκ. Λοιπόν, ένα πράγμα. Με στεναχώρεψε πολύ, διότι τότε που σε χαιρετίζε ο Γιώργος στον κήπο, πήγα και της λέω πώς νιώθεις που φεύγει ο Γιώργος και μου λέει δεν με νοιάζει καθόλου. Μη πας και της το πεις. Μου είπε έτσι, δεν με νοιάζει καθόλου, αλλά με άσχημο τρόπο. Φίλε, τη βραδιά που την Κυριακή που με βάλαν στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος στο πλατό, ήταν ένα βίντεο φίλε. Ναι. Είδα εμένα και τον Γιώργη και ο μοναδικός που δεν είπα πράγμα ίσως εσύ τον εξαιρέτηξες. Και σου πω ένα πράγμα, μόνο εσύ αξίζει. Έτσι από πάει η δουλειά, για μένα μόνο εσύ αξίζει. Και αν είσαι άλλος, μόνο εσύ αξίζει. Και αν είσαι άλλος, πολύ fake. Πολύ fake. Πολύ fake. Εσύ για μένα πολύ fake. Κάνεις άλλος. Ήφυγε ο Γιώργης πέρα που ήταν αδερφός μου, γιατί είχα εσένα στο Γιώργη. Εντάξει, σου τα κατήσει όλος ο κόσμος και τις θεάτρες. Και μπορώ να πω μια κουβέντα. Γιατί μπορεί να είμαι 22 χρονών, μα είμαι άντρας, έχω λόγο, έχω τιμή. Κατάλαβες. Δεν με ενδιαφέρει φίλε ό,τι και να γίνει. Είτε φύγω, είτε κάτσω. Εγώ θέλω να κάτσω. Υπάρχει κόσμος, ναι. Μας εθωρεί, μας εκρίνει και μας στηρίζει με την αγάπη μου. Άμα δεις και φύγω, γρήγορα να δεις. Έπαιρνε μέσα από τα άτομα που είμαστε, μόνο εσύ με αγαπάς. Το πρωί. Okay, το θυμάμαι, ναι. Τι άλλο θέλεις, πήραμε δύο μπισκότα. Δεν έχει κρέμα γάλακτος, πήραμε γάλακτα. Ποια μπισκότα πήρες. Τα μικρά που είναι. Αυτά. Νομίζω τα μεγάλα. Όχι τα μεγάλα. Ναι, θα πάρουμε δύο τα... Έλα, αυτό. Βαριέμαι. Εγώ καταλαβαίνω την ένταση. Ε? Την ένταση που υπάρχει, να καταλάβω. Ποια ένταση. Ο Φούκος είναι έτσι. Όξα την υποκρισία. Όξα την υποκρισία. Όξα. Μπορώ να θωρώ και ανένατος. Όξα την υποκρισία. Μπορώ να θωρώ και ανένατος. Καλή απένα θωρώ να μην περνά. Έχω φτάσει σε ένα σημείο Φούκο. Φούκο λέω. Τι το. Που λέω πια τα δικά μου και πολλά μου. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά... Επειδή είμαστε όλοι μαζί εδώ, όταν έχω κάτι με ρωτάει. Τι το μπούχτισα, κουράστηκα, βαρέθηκα. Όλοι μας έχουμε κουραστεί, σίγουρα. Έχουμε μπουχτίσει το... Γιατί μία εβδομάδα είναι έτσι ένας, μία εβδομάδα είναι ο άλλος, μία εβδομάδα είναι... Λογικό είναι να μας πηγαίνει όχι, κανένα σειρά. Όχι, δεν με ενοχλεί ποιος είναι, πώς και τέτοιο. Εγώ όπως είμαι εδώ μέσα, κατάλαβες. Ναι. Μπούχτισα. Πετάω, πετάω, πετάω. Έρωτα και καραζευτά. Βιόλα μου. Μάλλον πως απόψε θα σε συναντήσω. Τι έχει πάθει ρε αυτός.
Στο δωμάτιο μας θα σου πει πράγμα. Στο αρχηγείο. Μιλούσανε, γενικά, μιλούσανε, γενικά. Τι κάνω, γιατί δεν έπαιρνε στο σπίτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Μου είπατε να πει μέσα. Ναι, Ευελίνα, μην άρεσε. Ω, Ευελίνα, μην πας. Άστον λίγο. Άστον λίγο, οκ. Okay? Δεν μπορώ να κουβεντιάζω με υποκρισία και με υποκριτές. Τέλος. Έλειξε. Τελειώσαν οι ψευδιές. Τελειώσαν οι ψευδιές. Γιατί, για δεν με ενδιαφέρει καν ό,τι θες. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει μετά να κάνεις. Εντάξει, σου πάω. Τι έχεις ρε παιδί μου, πράγμα δεν θέλω να πω αν το είναι, πράγμα, τελείωσε το θέμα. Γιατί έτσι τελείωσε. Γιατί δεν μπορώ πολλά πράγματα, τι τελείωσε το θέμα. Είτε δεν μπορώ, πολλή υποκρισία μρε δεν μπορώ. Έτσι το θωρώ εγώ, έτσι το θωρώ εγώ. Εντάξει, και μην κολλάς στα πολλά πολλά. Από μένα βλέπεις, γενικά, γενικά, εσύ. Για μένα, Μαύρο Πασχέπεσαι. Ευτυχώς που γράφουν, δεν όλοι από σένα. Εντάξει. Λάγε, δεν μπορώ. Εντάξει, δεν έχουν πολλές τέτοιες. Να πούμε. Τελείωσε, μέρα φίλε. Τελείωσε. Τι? Ο καθένας έχει τις γνώμες του, φίλε. Και τελείωσε το παραμύθι. Ωραία, πες τις γνώμες σου. Έχεις κάτι που σε τρώει μέσα σου. Κάτσε και πες το μας. Πράγμα, ο καθένας κατέχει τα έχω. Από εκεί ύστερα τελειώνει το παραμύθι. Μα το θέμα δεν ξέρω τι. Εντάξει. Δεν έχεις κάτι να μιλήσεις. Ότι θα γίνει να φύγω, τότε σας θα πω του κάθε ενός προσωπικά τα είναι. Εντάξει, και τελείωσε το παραμύθι, Αντώνη. Όχι, φίλε, για μένα τώρα θα πεις τι θέλεις να πεις τι είναι. Περιμένει μέσα ο μεγάλος. Τελείωσε. It's a little bit funny, this feeling inside. Hi, Ευελίνα. Τι κάνεις? Σκέφτομαι, μάνα. Λία, πρέπει να δεχτούμε κάποια πράγματα. Yeah. Εκτιμώ τον Ιάννη, τον σέβομαι, όμως διαφωνώ με κάποια πράγματα που λέει και που κάνει. Επειδή από τη στιγμή που εγώ τον δέχομαι έτσι όπως είναι, δέχομαι τα αισθήματά του, δέχομαι από πού έρχεται, πώς μεγάλωσε, πώς τον μεγάλωσαν, τι αισθήματα έχει, περιμένω από αυτόν να δέχεται και εμένα. Μπορεί να μου πει την άποψή του. Δεν μπορεί όμως να μου πει ότι αυτό που νιώθω είναι λάθος, επειδή ο καθένας άνθρωπος νιώθει διαφορετικά. Και δεν μπορείς να πεις σε κανέναν, νιώθεις λάθος. Mm. Επειδή είναι δικά σου αισθήματα, δική σου προσωπική ζωή. Σου είπε πως νιώθεις λάθος. Εχθές μου είπα ότι όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ έτσι ένιωθα όμως. Δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο νιώθεις λάθος, Ηλία. Δεν μπορείς να το κάνεις. Και δεν δέχομαι αυτό που είπε τώρα, ότι είμαστε όλοι ψεύτικοι. Δεν το δέχομαι. Είδε ένα βίντεο πώς αντίδρασε ο καθένας και εκεί άρχισε όλο το... Ωραία, θα δούμε και το βίντεο που ο Γιάννης του άνοιξε την πόρτα. Ο Γιάννης του άνοιξε την πόρτα να φύγει. Και για μένα αυτό είναι λάθος. Του το είπα. Έτσι όπως και εμένα με πείραξε η δικαιολογία του γιατί με ψήφισε στην πρώτη φανερή ψηφοφορία. Του το είπα. Όχι. Είπαμε δεν το σχολιάζουμε. Εγώ βγήκα και αμέσως με άρπαξε από πάνω. Εγώ έτσι ένιωθα. Γιατί να πω κάτι άλλο. Έτσι ένιωθα. Και αυτό είπα που ένιωθα. Έκανα αρκετές προσπάθειες να έρθω πιο κοντά με τον Γιάννη. Του ζήτησα συγγνώμη για κάποια πράγματα που τον ενόχλησαν, παρόλο που εγώ διαφωνώ με αυτό. Του ζήτησα συγγνώμη για την αντίδρασή μου. Αυτός ποτέ όμως δεν μου είπε, ναι Ευελίνα, σου ζητάω συγγνώμη και για την δικιά μου αντίδραση. Σου ζητάω συγγνώμη για αυτό που σου είπα. Ποτέ δεν το άκουσα από τον Γιάννη. Και ο ένας πρέπει να κάνει βήμα και ο άλλος. Όχι μόνο ο ένας και ένα άλλος να κάθεται στην ίδια θέση, έτσι όπως κάνει ο Γιάννης. Όπως σου είπα, αυτό που μου εξήγησε είναι οι προσπάθειες, οι πιο πολλές ήταν από την πλευρά του για να σου μιλήσει. Ναι, θα το δούμε. Λέει, δεν ένιωθε προσπάθεια από την πλευρά σου. Εντάξει. Έτσι. Ναι. Και του έδωσα το ροζάριο της γιαγιάς μου, το ξύλινο. Θα το πάρεις αυτό. Να είσαι καλά, μωρέ. Είναι από την γιαγιά μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
και ελπίζω ότι θα σε φέρει καλύτερα. Όχι, να είσαι όλα καλά. Άμα είμαι εγώ, είναι όλα καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Με στεναχωριέσαι. Άμα δεν θα το ένιωφα και δεν θα ήξερα ότι είναι καλός άνθρωπος, δεν θα το έκανα με τίποτα. Επειδή ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Mm. Πάρα πολύ σημαντικό. Και στις δύσκολες στιγμές κράταγα το ροζάριο της γιαγιάς μου. Mm. Του το έδωσα. Και μετά τι ακούω? Θες να σου το φέρω πίσω? Έτσι αντιδράς. Έλα, σου παίρνω μια καλίτσα. Δεν μπορούσα να το καταπολεμήσω. Έχει σημασία. Ξεβάζω. Δεν ξέρω που θέλω να κάνω. Σας καταλαβαίνω γιατί το νιώθω και φιλή με αυτή τη χώρα. Νιώθεις κι εσύ. Νιώθω κι εγώ. Αυτό είναι η φάλια. Εντάξει. Και το χειρότερο είναι να έχει φύγει ο Αλέξης. Πάμε να γελάμε, παίζουμε, μαγειρεύουμε μαζί. Θα σε αφήνω εσύ να μαγειρεύεις. Εγώ θα είμαι βοηθός. Δεν θα βάζω αλάτι. Εντάξει. Να ρίξεις λίγο νεράκι στο πρόσωπο. Θες να έρθεις μαζί μου να δεις πως τυλίγω το ρολό.